Η Οργανωτική Επιτροπή του πρώτου Μαραθωνίου της Ολυμπίας που θα γίνει στις 28 και 29 Μαρτίου παρουσιάστηκε στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήθηκε στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης και παράλληλα αναλύθηκαν οι στόχοι και οι φιλοδοξίες των διοργανωτών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, έχοντας θέσει ως βασικό προγραμματικό στόχο την αποκατάσταση της παγκόσμιας δυναμικής της αρχαίας Ολυμπίας και των συμβολισμών της, διοργανώνει σε συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους Κόρυβο Αμαλιάδας και Ολυμπιονίκη Αρχαίας Ολυμπίας στις 28 και 29 Μαρτίου τον πρώτο μαραθώνιο Ολυμπίας με την υποστήριξη των Δήμων Ήλιδας, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Ο νομός Ηλίας διαθέτει μια τεράστια σημασία της ιστορίας καθώς αποτελεί την κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αρχαιοπόλεις της Ήλιδας και της Ολυμπίας αποτελούν ιστορικούς χώρους που χαίρουν της παγκόσμιας αναγνώρισης. Τα τελευταία χρόνια, το τρέξιμο ως αθλητική δραστηριότητα και κατ' επέκταση οι αγώνες δρόμου γνωρίζουν στη χώρα μας μια τεράστια άνθηση, συντελώντας αφενός στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού, και αφετέρου αποτελούν μέσο προβολής και ανάπτυξης για κάθε περιοχή που διεξάγονται αγώνες. Η διοργάνωση των αγώνων σε έναν ιστορικό τόπο όπως ο τόπος μας έχει προκαλέσει ενδιαφέρον όχι μόνο των κάτοικων του νομού και της ελληνικής δρομικής κοινότητας, αλλά έχει ήδη συμμετοχές και από το εξωτερικό. Σημαντικός στόχος διοργάνωσης είναι το αθλητικό αυτό γεγονός στο τέλος της επόμενης τριετίας να αποτελεί το σημαντικότερο γεγονός της Πελοποννήσου και ένα από τα κορυφαία δρόμενα μαραθωνίων μετά τους μαραθωνίους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του πρώτου Μαραθωνίου Ολυμπίας. Εκ μέρους του Δήμου Ήλιδας, ο Λυκούρος ο Πολυχρονόπουλος, εκ μέρους του Δήμου Πύργου, ο Λάκης ο Αθανασόπουλος, εκ μέρους του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ο Αντώνης ο Χρυσανθακόπουλος, εκ μέρους των Εθελοντών, ο Δημήτρης ο Κορίζης, εκ μέρους του Κόρυβο Αμαλιάδας, ο Χρήστος ο Λαγός, εκ μέρους του Ολυμπιονίκη Αρχαίας Ολυμπίας, ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας της διοργάνωσης, ο Νίκος ο Λόλος, και συντονιστική τεχνικός υπεύθυνος του Μαραθωνίου, ο Νίκος ο Πολιάς. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, αναφέρθηκε αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των διαδρομών του Μαραθωνίου, ενώ ιδιαίτερη μνήμα έγινε στο έργο των εθελοντών. Οι προετοιμασίες εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς σε όλα τα επίπεδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω βρει εξαιρετική αντιμετώπιση από πάρα πολλούς φορείς και συλλόγους, οι οποίοι θα υποστηρίξουν εθελοντικά τη διαδρομή του Μαραθωνίου και των υπόλοιπων αγώνων. Περισσότεροι από 350 εθελοντές έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί δείχνει ότι οι κάτοικοι της Ηλίας έχουν αγκαλιάσει το θεσμό πριν ακόμα αυτός πραγματοποιηθεί, και είμαι σίγουρος ότι με την υποστήριξή τους θα έχουμε έναν επιτυχημένο αγώνα. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ξεκινήσει το Σάββατο από τον αρχαιολογικό τόπο της Ήλιδας, όπου θα γίνει η τελετή έναρξης, και από εκεί θα ξεκινήσει και ο αγώνας των 12 χιλιόμετρων που συνδέει την αρχαία Ήλιδα με την Αμαλιάδα. Θα καταλήξει στην πλατεία Αγίου Αθανασίου το απόγευμα και θα ακολουθήσει μια μικρή γιορτή. Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα, έχουμε τον κύριος αγώνα της διοργάνωσης, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 8.30 ώρα από την πόλη της Αμαλιάδας και μέσω του πύργου θα καταλήξει στην αρχαία Ολυμπία. Στις 9.30 ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας του ημιμαραθωνίου από την κεντρική πλατεία του πύργου, ο οποίος θα τερματίσει επίσης στην αρχαία Ολυμπία. Ενώ παράλληλα, στις τρεις πόλεις διοργανώνονται αγώνες για όλους, αγώνες που καλούν ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν ή ακόμα και δεν τρέχουν, αλλά θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Εμείς τους προσκαλούμε όλους, τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και να έρθουν να τρέξουν, να περπατήσουν και να δώσουν το παρόν. Στην Αμαλιάδα, λοιπόν, από το σημείο κίνησης του Μαραθωνίου, λίγο μετά θα ξεκινήσει ο αγώνας των 2 χιλιόμετρων. Στην πόλη του Πύργου, από το στάδιο της πόλης, στις 9 η ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας των 2 χιλιόμετρων με τερματισμό την κεντρική πλατεία. Και στην αρχαία Ολυμπία θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα από το Δημαρχείο, όπου θα καταλήξει κιόλας, έτσι ώστε οι δρομείς που θα τρέξουν εκεί να περιμένουν τους δρομείς που θα τερματίσουν στον αγώνα του Μαραθώνιου και του Μημαραθώνιου. Το νέο αθλητικό γεγονός οι οργανωτές φιλοδοξούν να γίνει θεσμός παγκόσμιου βεληνικούς, συνδεδεμένος με τη διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας Ήλιδα και με το Παγκόσμιας Ακτινοβολίας Κέντρο Πολιτισμού την Ολυμπία.